Ότι θα γίνει το αρχαιολογικό μουσείο Ρεθύμνου στο χώρο που στεγάζεται το ΚΤΕΛ είναι γεγονός. Το πού θα πάει το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου από την οδό Κεφαλογιάννηδων είναι το ζητούμενο και αποτέλεσε αντικείμενο σύσκεψης μεταξύ της διοίκησης και του Δήμου Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ, η σύσκεψη έγινε σε καλό κλίμα και οι εμπλεκόμενοι αναζητούν τη λύση. Έχουν γίνει απλά τα πρώτα βήματα, ήταν η πρώτη συνάντηση. Δεν έχουμε καταλήξει σε οριστική λύση. Μελετούνται οι λύσεις που υπάρχουν. Έχει αναθέσει ο Δήμος στο μηχανικό του και εμείς στο δικό μας να κάνουμε μια πρώτη διερεύνηση. Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και έχουμε διάθεση όλοι να δώσουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Το ΚΤΕΛ θα πρέπει να έχει βρει χώρο μέσα σε 2 με 3 χρόνια, ενώ να σημειωθεί ότι στην οδό Κεφαλογιάννηδων βρίσκεται τα τελευταία 30 έτη. Εκεί λέει ότι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια πρέπει να έχει φύγει, αν είναι δυνατόν και πιο σύντομα, γιατί θέλουν 2 χρόνια οι μελέτες περίπου και μέχρι να αρχίσει το έργο σιγά σιγά να υλοποιείται και 2 με 3 χρόνια πρέπει να έχει δοθεί λύση. Οπότε δεν έχουμε και εδώ για χάσιμο, πρέπει να το δούμε δυναμικά για να μπορέσουμε να είμαστε στην ώρα που πρέπει στο νέο ΚΤΕΛ που θα δημιουργηθεί. Το πρόβλημα για τη διοίκηση του ΚΤΕΛ είναι ότι θα πρέπει να βρει ένα οικόπεδο, αν όχι μέσα στην πόλη, κοντά σε αυτήν για την προσβασιμότητα των επιβατών. Το σημαντικό είναι να μην ταλαιπωρηθεί ο επιβάτης, δηλαδή να βρεθεί μια λύση του ώστε να μην χρειάζεται δεύτερη μεταφόρτωση για να μπορέσει να προσεγγίσει την πόλη του Ρεθύμνου και επίσης να είναι σε τέτοια θέση που να μην επιβαρύνουμε την πόλη με πάρα πολλά λεωφορεία μέσα, γιατί γνωρίζετε τις δυσκολίες που έχει το Ρέθυμνο. Δηλαδή ο σημερινός χώρος με τον τρόπο που λειτουργεί έτσι όπως είναι κοντά στο κέντρο τη δίνει αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή η αποσυμφόρηση γίνεται εντός του σταθμού. Αυτά είναι τα θέματα. Είναι δύσκολο το κομμάτι της μεταστέγασης. Θεωρούμε όμως ότι με την καλή διάθεση που υπάρχει από τις δύο πλευρές να δοθεί καλύτερη δυνατή λύση. Στη σύσκεψη τέθηκε και το θέμα της επικείμενης αναθεώρησης του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου, ώστε να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για την οριστική χωροθέτηση του ΚΤΕΛ σε άλλο σημείο.